τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, να τον ευχαριστήσω για την υπομονή του, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, και να ξεκινήσω, κύριε πρόεδρε, ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο σας για την πορεία της διαπραγμάτευσης και για το πώς βλέπετε τις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Πόσο ανήσυχος ή πόσο ήρεμος είστε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Εγώ δεν βλέπω, κύριε Νίκο μου, ότι γινόταν καμία διαπραγμάτευση. Γιατί η απόσταση μεταξύ προτάσεων των ξένων και των δικών μας είναι τεράστια. Δεν βλέπω καμία διαπραγμάτευση. Βλέπω απλά ότι από το σχίζουμε τα μνημόνια και διαγράφουμε το χρέος και τις υψηλές κορώνες τις προεκλογικές του κύριου Τσίπρα για να πάρει την ψήφο, τώρα προσαρμοζόμαστε σε μια πολιτική αρκετά χειρότερη από του κυρίου Σαμαρά. Εγώ αυτό βλέπω. Χειρότερη, ναι, χειρότερη, γιατί το email Χαρδούβελη είναι επικέστερο από αυτό που, από τις 47 σελίδες, οι οποίες είναι σκληρότερες, όταν το δούμε καλά, γιατί και δεν το έχουν κοινολογήσει και στον τύπο, να δει ο καθένας, το καθετή, τι θα του συμβεί. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που πάνε, και να δεχθούν οι ξένοι αυτό, τις 47 σελίδες, είναι βαρύτερο από του κυρίου Σαμαρά. Τώρα, η αίσθησή σας, κύριε πρόεδρε, είναι ότι θα πάμε σε συμφωνία ή ανησυχείτε για το ενδεχόμενο της ρήξης και του ενδεχομένου ατυχήματος, της ενδεχόμενης χρεοκοπίας? Η θέληση του Τσίπρα σίγουρα είναι να πάμε σε συμφωνία, γιατί παίζει το κεφάλι του αν δεν πάμε μέχρι τις 30 Ιουνίου, ακόμη και η φυλακή παίζεται. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί όποιος βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ, γιατί θα έχουμε ατύχημα μετά τις 30 Ιουνίου, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Τώρα μας κρατάει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΣ. Μετά είναι και άλλα πράγματα που συντρέχουν. Είναι η εσωτερική στάση πληρωμών που θα είναι πλέον σε μεγαλύτερη όξυνση. Το τραπεζικό money control, το οποίο θα γίνει και αυτό οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να βαδίσουμε άλλο χωρίς χρήματα. Θα βάλουν οπωσδήποτε έλεγχο. Θα είναι μια γενικευμένη κατάρρευση. Εγώ το θεωρώ σίγουρο ότι αν πάμε πέραν της 30 Ιουνίου, θα έχουμε κατάρρευση. Έτσι πιστεύω. Και γι' αυτό λέω παίζει το κεφάλι του. Και σίγουρα ο Τσίπρας θέλει συμφωνία. Το ζήτημα είναι αν κάνει συμφωνία, επειδή οι ξένοι δύο λύσεις έχουν δεχτεί μέχρι στιγμής κατά πληροφορίες μου. Η μία να πάμε μέχρι Σεπτέμβρη με κάτι σαν αυτό που των 47 σελίδων, αλλά το Σεπτέμβρη θα βάλουν οπωσδήποτε και ασφαλιστικό και εργασιακά, δεν δέχονται πιο πέρα να πάνε, ή να μπουν από τώρα. Όλα. Αυτό δέχονται. Δηλαδή να γίνει γέφυρα τώρα. Και να πάμε μέχρι το τέλος του 2016. Ναι. Ή αλλιώς μέχρι το τέλος του 2016, αλλά να είναι όλα μέσα. Ότι η παρούσα κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, που έχει πει προεκλογικά τελείως άλλα πράγματα, δεν θα μπορεί να σταθεί, δεν θα μπορέσει να περάσει ούτε από τη Βουλή. Αυτά τα οποία, γιατί θεωρώ ότι έχουν φιλότιμο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ λέγανε προδότητο Σαμαρά για κάποια χρόνια, δεν μπορεί τώρα να ψηφίσουν βαρύτερα και χειρότερα πράγματα. Ήταν σε δυσάρεστη θέση. Βλέπετε δηλαδή ότι μπορεί να πάμε σε εκλογές? Βλέπω, τελικά. Ναι, βλέπω. Βλέπετε εκλογές. Για να μην γίνουν μνημονιακοί κι αυτοί και να καταλήξουν από το 36 κι αυτοί στο 20, στο 15, δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξουν, γιατί και ο Σαμαράς ήταν πολύ ψηλότερα παλιά. Και όταν έγινε μνημονιακός, άρχισε να καταραίει. Και το Πασόκ ήταν 45. Και με τα μνημόνια πήγε 3. Και κινδυνεύει να μην μπει μέσα. Πάντως κάτι άλλο που άκουσα προηγουμένως, αν υπήρχε λύση σε κάποιο βιβλίο Ιγνατίου, αν υπήρχε λύση, η Ισπανία και η Ιταλία, οι οποίες χώρες όταν τους ενημέρωσαν για τον κίνδυνο μνημονίων, έκαναν οικειοθελή λιτότητα και μείωσαν μισθούς και συντάξεις, μείωσαν δραστικά κατά 30% κρατικές δαπάνες. Γιατί εκεί βρήκαν λύση? Και εδώ το πολιτικό σύστημα προστατεύει τις ιερές αγελάδες. Δηλαδή γιατί δεν ακολουθήσαμε το 9, το να κόψουμε διπλές συντάξεις, να κόψουμε τριπλές συντάξεις, τα χρήματα των κομμάτων, να κόψουμε τα χρήματα των ΜΚΟ, τους 12.000 αποσπασμένους να τους δημιουργήσουμε, λέτε, το δικό μας μνημόνιο, το εσωτερικό μνημόνιο. Να κατέβαζε το έλλειμμα και να πηγαίναμε στην Ευρώπη και να λέγαμε εμείς από πλευράς Ελλάδος κάναμε αυτό. Μέχρι εκεί μπορούσαμε. Βοηθήστε κι εσείς τα ομόλογα των πρώτων 2-3 ετών, μεταθέστε τα πιο πέρα, ώστε να ρίξουμε τα λεφτά για ανάπτυξη, να επιζήσουμε, γιατί αλλιώς θα ξεσπάσει η ανθρωπιστική κρίση. Δεν το έκαναν.
Γιατί δεν το έκαναν? Για να προστατεύσουν τα δικά τους παιδιά το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Προστάτευσαν ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα και έβαλαν στην κόλαση των μνημονίων τη χώρα. Υπήρχε λύση. Απλά λύση, αυτοί βέβαια αναζητούσαν λύση με το να παραμένει αμαρτωλή η δημόσια διοίκηση και παχυδερμική και παράλυτη. Αυτοί αναζητούσαν λύση στα πλαίσια διατήρησης των κομματικών στρατών. Ακόμα. Τέτοια λύση αναζητούσαν. Τέτοια δεν υπήρχε. Υπήρχε όμως η άλλη λύση. Η χώρα να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα άμεσης λιτότητας, το που το έκαναν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, και οι αγορές αμέσως να ενθαρρυνθούν, να δουν μια Ελλάδα αποφασισμένη για μεταρρυθμίσεις, και εκεί και οι ξένοι θα έκαναν υποχωρήσεις. Κύριε Πρόεδρε, αν το κόμμα σας ήταν στη Βουλή, αν είχε μπει στη Βουλή, θα ψήφιζε την συμφωνία αυτές τις 47 σελίδες που δημοσιεύθηκαν ήδη ως κυβερνητική πρόταση? Η Ένωση Κεντρών δεν θα τις ψήφιζε αυτές τις σελίδες. Από την ώρα που σας μιλάω, κύριε Χατζηνικολάου, για λύση με περικοπή των προνομίων της ελίτ και κάθε σπατάλης και ασωτείας, σημαίνει ότι αυτό το μοντέλο του τρίτου δρόμου θα πίεζε. Και όχι την εύκολη και λύση την των εύκολη φόρων. Λύση να απλώσουμε τα χέρια που είχαν ο Σαμαράς. Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε, μπορείτε να ρωτήσετε. Επειδή άκουσα και το έχει πει πολλές φορές πραγματικά ο πρόεδρος των Κεντρών περί της χρηματοδότησης των κομμάτων. Ναι. Τελευταία βγήκε η χρηματοδότηση και για το κόμμα του κυρίου Λεβέντη. Ναι. Εισέπραξε, το πήρε? Εμείς πήραμε, ακούστε, νομίζω και εσείς όμως έχετε κάποιο, το κόμμα στο οποίο ανήκετε παίρνει τη χρηματοδότηση. Εγώ όχι. Εσείς όχι. Το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα παραιτήθη υπέρ του ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι μεμπτό, κύριε Νικολόπουλε, για τον κύριο Λεβέντη? Καθόλου. Να μιλήσω λίγο. Παρακαλώ να απαντήσει ο κύριος Λεβέντη. Λέω, η ΑΝΕΛ, της οποίας ακούγεται εκπρόσωπος είναι ο κύριος... Οι ΑΝΕΛ την παίρνουν την επίπεδο. Άρα με ρωτάει ένας εκπρόσωπος κόμματος που παίρνει... Γιατί άκουσα το είπατε πάλι τώρα. Εγώ απάντησα ήδη. Δεν με αφήνει να απαντήσω. Εγώ έχω πάρει 15.000 δραχμές, κύριε Χατζηνικολάου. Ευρώ. Μη λέτε δραχμές και έχουμε κι άλλα. Χαίρονται οι δραχμιστές, κατσανέφης. Γιατί είναι υπερασπιστής του ευρώ, είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, 15.000 ευρώ έχω λάβει, γιατί είχαμε κάποια χρέη από τις ευρωεκλογές. Τώρα θα δούμε τι άλλο θα βγει. Έχω δηλώσει ότι θα κάνουμε τα τελείως απαραίτητα και τα άλλα θα τα επιστρέψουμε στο κράτος. Μάλιστα. Και μακάρι να δω και τον κύριο Νικολόπουλο να πείθει τον κύριο Καμένο να κάνει και εκείνος το ίδιο, που τα ποσά του κύριου Καμένου είναι 20πλάσια. Το ποσόν δεν είναι 15.000 ευρώ που βγήκε από τη Βουλή. Πώς? Το ποσόν δεν είναι 15.000. Κύριε Νικολόπουλε, φεύγουμε τώρα όμως από το θέμα μας. Σας είπα τι έχω λάβει, κύριε Νικολόπουλε. Μπορείτε να το ερευνήσετε αυτό. Θέλω, κλείνοντας την σύντομη αυτή συνέντευξη, να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, πώς ακούτε τα λεγόμενα οικουμενικά σενάρια. Τα σενάρια περί ενδεχομένης οικουμενικής κυβερνήσεως, αν παραπατήσει το σημερινό κυβερνητικό σχήμα. Εγώ τα ήθελα αυτά τα σενάρια για οικουμενική κυβέρνηση χωρίς να παραπατήσει. Τα ήθελα γιατί μια κυβέρνηση οικουμενικού χαρακτήρα αυτή τη στιγμή θα είχε πολύ μεγαλύτερη πειθό προς τα έξω και προς τα μέσα. Ο κόσμος θα άκουγε με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα αν ήταν μια άποψη όλων των κομμάτων. Εγώ θεωρώ ότι οι οικουμενικές λύσεις και λύσεις με απλή αναλογική, συνενετικές λύσεις, είναι αυξημένης δημοκρατίας, προάγουν τη δημοκρατία μας και σε τέτοιες κρίσεις, περιόδους κρίσεων, είναι οι καλύτερες δυνατές. Δηλαδή τώρα, όπως το Σαμάρα το λέγανε προδότη άλλη μισή. Τώρα τον Τζίπρα τον λένε προδότη άλλη. Με τέτοιο μικρό λαϊκό πέλμα, μεγάλες ριζικές μεταρρυθμίσεις όπως αυτές που ζητούν οι ξένοι και απαιτούνται, γιατί πολλά των πραγμάτων, κύριε Νίκο, έπρεπε και μόνοι μας να τα κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά χρειάζεται μια κυβέρνηση μεγάλου λαϊκού πέλματος. Με Μάλιστα. αποδοχή, να τις παρουσιάσει ως σαν αναγκαίες για τις διπλές, τριπλές συντάξεις, για τα χρήματα των κομμάτων, για τις ΜΚΟ που συνεχίζουν και τώρα και απομιζούν εκατομμύρια ευρώ, για τους αποσπασμένους, για τους 1.500 στη Βουλή που είναι όλοι συγγενείς των βουλευτών και εκεί κάθε βουλευτής διορίζει την άνυψά του και το παιδί του. Λοιπόν, είναι έσχοι αυτά, οι Δήμοι και οι ΔΕΚΟ έχουν ακόμη μεγάλο ποσοστό αργομίσθων. Τα κόμματα κρύβουν κάτω από το χαλί τη βρώμα τους.
αυτή τη βρώμα η νεολαία της Θεσσαλονίκης θέλησε να καταπολεμήσει ψηφίζοντας Ένωση Κεντρών. Και μια και έχετε και τον κύριο Γκλέτσο μετά, ο οποίος είναι φίλος, θέλω να του τονίσω ότι τον κύριο Γκλέτσο τον έβγαλε και δύο φορές η Τσαπανίδου, τον έβγαλε και ο Παπαδάκης, διότι προεκλογικά εννοώ, γιατί μετεκλογικά βγάλανε και μένα όντως για 10 λεπτά, 15. Αλλά τον κύριο Γκλέτσο είχε την ευκαιρία του, γιατί τον έβγαλαν προεκλογικά. Σαν ηθοποιό ήταν αποδοχής. Εμείς προεκλογικά, Νίκο μου, δεν είχαμε πουθενά. Αλήθεια είναι. Η Ένωση Κεντρών. Είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.